όλοι ήταν εκεί. Από επιστήμονες παλιούς του μαθητές που σήμερα έχουν πατήσει τα 40, μέχρι από φοιτητούς λυκείου που τους έδωσε τα εφόδια να δουν τα μαθηματικά με άλλη ματιά. Αυτό θεωρούσαν ο Ντασκαρύμπαλης ότι ήταν το μυστικό της επιτυχίας. Μια επιτυχία που σκόρπισε στους 5 ανέμους η κακιά στιγμή. Πήγαν για να αποχαιρετήσουν τον δάσκαλο, τον επιστήμον, αλλά πάνω απ' όλα τον φίλο, τον Ντασκαρύμπαλη. Γιατί δεν ήταν ένας απόμακρος εκπαιδευτικός, αλλά κατάφερνε να σπάσει τα στεγανά ανάμεσα σε δάσκαλο και τάξη. Η εκκλησία του Αγίου Μηναλεύκας ήταν από νωρίς ασφικτικά γεμάτη. Όχι όμως μόνο από μαθητές του Πρίσματος όπου εργαζόταν τα τελευταία 20 χρόνια, αλλά και από πολλούς γνωστούς και πολλούς φίλους του στην Ορειβασία που ήταν ένα άθλημα που αγαπούσε. Μπροστά στο φερετρό του η γυναίκα του Κατερίνα, εργαζόμενη στο Καραμανδάνιο, και τα παιδιά του Ειρήνη, φοιτήτρια καλών τεχνών, και Παναγιώτης, μαθηματικός και ο ίδιος. Μας έβαλες να λύσουμε την πιο δύσκολη άσκηση της ζωής, Νόντα. Όλοι προσπαθούμε να βρούμε τη δύναμη και το κουράγιο, ανέφερε μεταξύ άλλων ο διευθυντής σπουδών του φροντιστηρίου, ο κύριος Σταβατζής.